Είναι λοιπόν μια προσπάθεια από την Συνομοσπονδία να αποτυπώσει αυτά που έρχονται. Μια μελέτη η οποία έχει αυτόν τον σκοπό, να μας δείξει τι θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ενεπλάκη στο πρόβλημα που δημιουργεί η απολυτινητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Μεγαλόπολης, ενεπλάκη και μετά από αίτημα του επιμελητηρίου Κοζάνης, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Επιστημονικοί συνεργάτες ήρθαν στην περιοχή, έκαναν και επιτόπια έρευνα και πήραν συνεντεύξεις από επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες της περιοχής αλλά και από εργαζόμενους, και αφού μελέτησαν τα στοιχεία και κατέληξαν σε μια μελέτη η οποία αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από την εσφασμένη απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία επηρεάζει το 55% περίπου των θέσεων εργασίας στην περιοχή. Πάνω από ένα στους δύο εργαζόμενοι θα έχουν είτε άμεσο είτε έμεσο ζήτημα λόγω των αλλαγών που έρχονται, έτσι, αυτό λέει η έρευνα. Ακριβώς. Δεν μιλάω μόνο για τους 9.500 περίπου εργαζόμενους στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, αλλά μιλάω και για τις άλλες... Τις δορυφορικές επιχειρήσεις. Και τις δορυφορικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο πεδίο της εξόρυξης και της παραγωγής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Πρόεδρε, πάντα όταν κλείνουν μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει πρόβλημα άμεσο ή έμεσο στους εργαζόμενους της περιοχής αλλά και γενικότερα στην οικονομία της περιοχής. Από τα στοιχεία που συγκεντρώσατε, πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση και ποια εκείνα τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση? Καταρχήν να πω στο εσφασμένο της απολυτινητοποίησης, όταν το αποτύπωμα στους ρήπους του θερμοκηπίου, των αερίων του θερμοκηπίου, η συμμετοχή της Ελλάδος είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες με προεξάρξη από τη Γερμανία, που η συμμετοχή στους αέριους ρήπους του θερμοκηπίου ξεπερνάει το 22% η συμμετοχή της Γερμανίας, η οποία σταματάει να χρησιμοποιεί άνθρακα, βέβαια, γιατί εκείνη χρησιμοποιούν άνθρακα, περίπου το 2038. Και εμείς το κάνουμε πάρα πολύ πιο σύντομα, άμεσα, και αυτό θα έχει τεράστια επιπτώση στην περιοχή, γιατί δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πόροι. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι η περιοχή για να διατηρήσει το εργατικό της δυναμικό και να υπάρχει γεπροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση που συζητιέται είναι γύρω στα 5 με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων όμως καινούργια χρήματα στην περιοχή είναι ουσιαστικά, ή στη χώρα αν θέλετε, είναι περίπου 294 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι 1,04 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, που σημαίνει θα λείψουν από άλλες ανάγκες που έχει η χώρα άμεσες, και βέβαια περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια από συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως δείτε. Άρα τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Και η περιοχή χρειάζεται, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα για μένα, χρειάζεται και υποδομές έτσι ώστε να είναι ελκυστική για νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν τις ανάλογες θέσεις εργασίας, και δεν μιλάω βέβαια για την ανάγκη κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων στις νέες ανάγκες που θα προκύψουν εφόσον αλλάξει και το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Τώρα, Πρόεδρε, την κάνατε την έρευνα. Αποτελεί καμπανάκι για να μην μπω καμπάνα. Θα ακουστεί πουθενά? Θα την ηχήσετε αυτή την καμπάνα σε κάποιους, μήπως και ακούσουν ότι ο χρόνος δεν βγαίνει και τα χρήματα είναι λίγα? Ήδη είμαστε σε μια επαφή. Δυστυχώς ήταν ήδη να γίνει μια ημερίδα από την επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για την παρουσίαση της έρευνας και της μελέτης που η οποία έχει γίνει. Σε αυτή τη φάση εμείς βρισκόμαστε στο στάδιο, το δεύτερο στάδιο της μελέτης που έχουμε πλέον να καταθέσουμε, πρέπει να καταθέσουμε για να είναι ολοκληρωμένη μελέτη και προτάσεις βιωσιμότητας της περιοχής. Μιας περιοχής η οποία εκτός από τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσει η απολυτινητοποίηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το επίπεδο το γνωστικό της περιοχής, το οποίο είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ελλάδος. Να δούμε το θέμα το δημογραφικό στην περιοχή, που είναι χαμηλότερο
από το μέσο ελληνικό μέσο όρο, mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και το, στο επίπεδο των προτάσεων. Βεβαίως. Αλλά την ίδια τη μελέτη ήταν να την παρουσιάσουμε στο τέλος Ιουνίου, έπρεπε να έχει παρουσιαστεί ήδη, έτσι ώστε με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης, και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, και λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, να αναθεωρήσει η κυβέρνηση την άποψή της για την άμεση απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Ο χώρος της παρουσίασης έχει επιλεγεί? Όχι, είναι αρμοδιότητα των επιμελητηρίων. Είναι η Κοζάνη, αλλά θα είναι απόφαση των επιμελητηρίων που θα γίνει. Θα ρωτήσουμε στα επιμελητήρια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλές και σκληρές αλήθειες. Ευχαριστούμε θερμά.